Καλησπέρα σας. Άρχεται η συνεδρία για την υποδοχή του κυρίου Γεωργίου Χρούσου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματέα Δημοσίας Υγείας κυρία Φοφό Καλύβα, Πανοσιολογικότατε Αρχιμανδρίτη Ιωήλ, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αξιότιμες κυρίες και κύριοι υπουργοί, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Πριτάνης, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση τον κύριο Γεώργιο Χρούσο, ομότιμο καθηγητή παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικών μέλος της στην προκηρυχθήσα έδρα Ιατρικές Επιστήμες, Μεταβολικά και Ενδοκρινολογικά Νοσήματα, στην πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Ο κύριος Χρούσος γεννήθηκε στην Πάτρα. Αποφύτησε αριστούχος, πρώτος του έτους του, το 1975, από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύθηκε στο ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς και στο εξωτερικό, στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, τον ΗΠΑ, στο πεδίο της παιδιατρικής, ενδοκρινολογίας, μεταβολισμού και διαβήτη, όπου ανέλαβε διαδοχικά ηγετικές θέσεις ευθύνης. Το 1999 εξελέγει καθηγητής διευθυντής παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, θέση που διατήρησε μέχρι το 2018, οπότε του απενεμήθη ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή. Ο κύριος Χρούσος έχει αναπτύξει σημαντικό διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Η συνολική επιστημονική προσφορά του είναι εκτενής και πρωτοποριακή, με έμφαση στην ταυτοποίηση και στον λειτουργικό χαρακτηρισμό των ενδοκρινικών και ενδοκυτάρων μοριακών μηχανισμών, των εποφελών και των βλαπτικών δράσεων του στρες στον άνθρωπο. Για το έργο του έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και βραβεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως θα ακούσετε από τον συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Μουτσόπουλο. Θέλω εδώ να προσθέσω ότι ο κύριος Χρούσος είναι ένας φαϊνός αστέρας στον παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για δεκαετίες τώρα και εξαιρετικό μέλος της ελληνικής επιστημονικής διασποράς. Η Ακαδημία Αθηνών είναι υπερήφανη να τον έχει εκλέξει μεταξύ των μελών της, έστω και με σημαντική καθυστέρηση. Παρακαλώ τον συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Χαράλαμπο Μουτσόπουλο να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει αναλυτικότερα το έργο του νέου συναδέλφου. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Γεωργίου Χρούσου με θέμα «Η ενδοκρινολογική βάση του στρες, των επιπτώσεών του στην υγεία και τις θεραπείες του». Καλησπέρα σε όλους. Θα μου επιτρέψετε να μην προσφωνήσω, γιατί αυτό το κάνει ο πρόεδρος της Ακαδημίας. Είμαι ιδιαίτερα τιμημένος να παρουσιάσω την επιστημονική πορεία και το επιστημονικό διακεκριμένο έργο του συναδέλφου ακαδημαϊκού Γιώργου Χρούσου. Τους πρώτους υπερθετικούς χαρακτηρισμούς για τον Γιώργο τους άκουσα από τον κοινό μας μέντορα, τον καθηγητή Γιώτα Θήτα, τον αείμνηστο καθηγητή Γιώτα Θήτα Παπαβασιλείου. Στη συνέχεια, στις μέρες μας στην Αμερική, παρακολούθησα από κοντά την ανερχόμενη πορεία του. Και αυτό συνέχισε όταν εγώ ήμουν στα Γιάννενα, καθηγητής και διευθυντής του τομέα παθολογίας, και ο Γιώργος εθελοντικά δίδασκε
ενδοκρινολογία και μεταβολισμός φοιτητάς ιατρικής. Περιττό να πω ότι οι φοιτητές τον κατέτασαν στη χωρία των αρίστων δασκάλων της ιατρικής. Ο Γιώργος Χρούσος, όπως ακούσατε, γεννήθηκε στην Πάτρα και έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του εκεί, πάντα αριστούχος. Μπήκε μεταξύ των πρωτευσάντων στην ιατρική σχολή και τελείωσε πρώτος του έτους με άριστα. Ειδικεύτηκε για 2 χρόνια υπό τον καθηγητή στην παθολογία, υπό τον καθηγητή Γιώργο Δαΐκο, στην προπαιδευτική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου. Και συγχρόνως έκανε τη διατριβή του στο εργαστήριο μικροβιολογίας υπό την εποπτεία, πάλι θα πω, του ΙΘ, αειμνής του ΙΘ Παπαβασιλείου. Στη συνέχεια και με την προτροπή μου, μπορώ να το πω αυτό με περηφάνεια, ήρθε στην Αμερική, όπου έκανε 2 χρόνια ειδικότητα παιδιατρικής στα Πανεπιστημία Κάνο Νοσοκομεία του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης υπό τον καθηγητή Jay Dances. Και μετά την άριστη πορεία του στη Νέα Υόρκη προσελήφθη από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Αμερικής για να κάνει παιδιατρική ενδοκρινολογία υπό τον αείμνηστο καθηγητή Μόρις Λίψετ. Το 1981, την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, για να βλέπουν. Το 1981, λόγω της εξαιρετικής αποδόσεώς του κατά τα χρόνια της ειδικότητος, του δόθηκε θέση, εξελέγει δηλαδή, κύριος ερευνητής, senior investigator, μέχρι το 1987, όπου προήχθη σε διευθυντή μονάδας, δηλαδή section head, και υπηρέτησε από το 87 έως το 99. Και κατόπιν, από το 87 ως το 2001, διευθυντής διαπιστευμένου προγράμματος ιατρικής εξειδίκευσης στην παιδιατρική και ενδοκρινολογία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε περάσει από κρίση αυτό το τμήμα, ότι μπορεί να δώσει ειδικότητα. Αυτό θα πει διαπιστευμένο τμήμα ειδικότητος. Και από το 1999 μέχρι το 2001 έγινε διευθυντής του τμήματος παιδιατρικής και αναπαραγωγικής ενδοκρινολογίας. Το 2085 επιλέγει επίσης κλινικός καθηγητής παιδιατρικής και άμυστος καθηγητής φυσιολογίας και βιοφυσικής στο Georgetown Πανεπιστήμιο, στην Ουάσιγκτον. Θέσεις τις οποίες διατηρεί μέχρι και σήμερα. Το 81 επέστρεψε στην Ελλάδα ως καθηγητής διευθυντής παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Αγία Σοφία. Θέση που κράτησε μέχρι το 18, όπου υποχρεωτικά αφυπηρέτησε. Τώρα ο κύριος Χρούσης είναι ομότιμος καθηγητής στο ΕΚΠΑ. Από το 17 έως και τώρα είναι διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού και Ιατρικής Ακρίβειας του ίδιου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και από το 10 μέχρι σήμερα είναι κάτοχος της έδρας UNESCO για την εφηβική υγεία και η ιατρική. Το 2024 επελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ελλάδα υπηρέτησε ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος σε διακεκριμένες επιτροπές. Αναφέρω την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, την Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού, την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, την Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας και το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανωτάτης Παιδείας. Καθ' όλη τη διάρκεια
της επιστημονικής του σταδιοδρομίας που αρχίζει το 81 και δεν σταματάει μέχρι σήμερα, στην Αμερική και στη χώρα μας ο Χρούσος ηγήθηκε και ηγείται συνεχώς μια σταθεράς πρωτοπόρου και πρωτοποριακής παραγωγικής ερευνητικής κλινικο-εργαστικής έρευνας. Θα τα πω συνοπτικά, διότι αν σας τα πω αναλυτικά, πρώτον θα σας κουράσω και δεύτερον δεν νομίζω ότι θα με παρακολουθήσετε. Ειδικότερα, ο Γιώργος έκανε θεμελιώδη έρευνα στη φυσιολογία και παθοφυσιολογία του άξονα υποθαλάμου, υποφύσεως υπενεφριδίων και της δράσης των γλυκοκορτικοειδών ορμονών. Έκανε πρωτοπόρο έρευνα στη φυσιολογία και κλινική ιατρική της κορτικοτροπινοεκκλητικής ορμόνης. Μελέτησε την παθογενετική δράση του στρες σε πολλά νοσήματα. Θα αναφέρω μόνο τα μεταβολικά, την παχυσαρκία, το διαβήτη, τα αυτοάνοσα και αλλεργικά νοσήματα. Ανέπτυξε διαγνωστική προκλητική δοκιμασία για την κορτικοτροπινοεκκλητική ορμόνη, την οποία χρησιμοποίησε για τη διαφορική διάγνωση νοσημάτων του υποθαλάμου υποφυσιακού υπερφυλιακού άξονα. Έδειξε πρώτος ότι η ανεπάρκεια στην απόκριση της υποθαλαμικής κορτικοτροπινοεκκλητικής ορμόνης σε φλεγμονώδη ερεθίσματα είναι σημαντική στην παθογένεση των αυτοανόσων και αλλεργικών νοσημάτων. Ανέδειξε τους κυρίαρχους στόχους κύτταρο κοινών και ειδικότερα του παράγοντα νέκρωσης των όγκων και της συντελευκίνης 6, οι οποίες παράγονται από το κοιλιακό λίπος και παίζουν μεγάλο παθογενετικό ρόλο στην παχυσαρκία, στην αντίσταση των ιστών στην ισουλίνη και στη φλεγμονή. Εκπώνησε τις πρώτες προκλινικές μελέτες με ένα από τους στόματος χορηγούμενο μη πεπτιδικό ανταγωνιστή της κορτικοτροπινοεκκλητικής ορμόνης, τον οποίον ονόμασε ανταλαρμίνη, και έκανε τις πρώτες προκλινικές και κλινικές μελέτες με τον ανταγωνιστή της κορτιζόλης και προγεστερόνης, τη μεφεπριστόνη. Στη συνέχεια μελέτησε μηχανισμούς ανάπτυξης μετατραυματικού συνδρόμου σε Ελληνόπουλα, μικρά παιδιά και εφήβους. Περιέγραψε το καρδιομεταβολικό σύνδρομο που αναπτύσσουν παιδιά τα οποία συλλαμβάνονται με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Πραγματοποίησε μελέτες που αποσαφήνισαν την ενδοκρινολογία και το μεταβολισμό της άσκησης, του ύπνου και του χειρουργικού στρες. Για την έρευνα στην Ελλάδα του χρηματοδοτήθηκε με πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πήρε από την Ευρώπη, από ευρωπαϊκά και εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα. Με βάση το ερευνητικό του έργο, το συγγραφικό έργο του κυρίου Χρούσου είναι τεράστιο. Έχει πάνω από 1.000 πρωτότυπες εργασίες. Έχει πάνω από 700 άρθρα ανασκόπησης και editorials και έχει συγγράψει 29 κεφάλαια σε βιβλία. Τώρα η αναγνωρισιμότητά του είναι τεράστια. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι το έργο του αναφέρεται πλέον από 205 άλλους ερευνητές του κλάδου, 205.000, με έναν δίκτυο απήχησης πάνω από 215 ακριβώς. Θέλω να δείτε αυτό το βέλος, για να δείτε ότι η αναγνωρισιμότητα του Γιώργου από τη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα δεν σταμάτησε, αλλά έγινε καλύτερη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ συνέχισε το έργο του. Λοιπόν,
Πώς τεκμηριώνεται επίσης η αναγνωρισιμότητά του. Είναι κύριος ομιλητής στα σημαντικότερα συνέδρια στον κόσμο ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού, πρώτον. Δεύτερον, έχει πάρει 3 τίτλους επιτήμων διδακτόρων από τα Πανεπιστήμια Λιέγης, Αγκώνας και Πατρών. Έχει πάρει επίσης 4 τίτλους επιτήμου καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Γόρικ, το Σεν Πίτερσμπεργκ, το Ζιάν και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι εκλεγμένο μέλος της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Επιπρόσθετα, είναι εκλεγμένο μέλος ως δάσκαλος, μάστερ λέγεται στην Αμερική, στο Αμερικανικό Κολέγιο των Παθολόγων. Είναι μάστερ στο Αμερικανικό Κολέγιο των Ενδοκρινολόγων και είναι επιτιμή εταίρος στο Βασιλικό Κολέγιο των Παθολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλα αυτά επιτιμή. Έχει πάρει τεράστια βραβεία, θα σας πω τα κυριότερα, διότι δεν θέλω να σας κουράσω. Αριστείο Μποδοσάκη το 10 μοιραστήκαμε. Το 11 πήρε την έδρα, διακεκριμένη έδρα John Klug στην τεχνολογία, την κοινωνία, στην τεχνολογία και κοινωνία της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Το 14 πήρε το ύψιστο βραβείο της Αμερικανικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Fred Conner Award και το 2023 το διακεκριμένο βραβείο Transatlantic Alliance Award από τις εταιρείες ενδοκρινολογίας Ευρώπης και ΗΠΑ. Στην Ελλάδα ο Γιώργος επέβλεψε 46 διδακτορικές διατριβές. Δέκα από τις εκπαιδευθέντες στην Ελλάδα επιστήμονες κατέχουν καθηγητικές θέσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ίδρυσε το μάθημα της εφηβικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, ανέπτυξε το πρώτο διατμηματικό μάθημα ενδοκρινολογίας, μεταβολισμού και διαβήτη και ίδρυσε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα, επιστήμη του στρες και προαγωγή υγείας και για την παιδιατρική έρευνα. Νομίζω από αυτή τη συνοπτική περιγραφή της πορείας και του έργου του Γιώργου όλοι κατανοήσετε την τεράστια διεθνή αναγνωρισιμότητα του έργου του, την μετάδοση της γνώσης του στην Εφήλιο, καθώς και τη δημιουργία σχολής. Παρέλειψα να πω ότι άλλοι 15 μαθητές του από την Αμερική είναι καθηγητές σε όλο τον κόσμο. Τη βράβευσή του με κορυφαία βραβεία για την ερευνητική του προσφορά, τη συμπερίληψή του ως μέλος της Εθνικής Ακαδημίας της Ιατρικής των ΗΠΑ και επομένως είναι τιμή και χαρά για μας να έχουμε τον Γιώργο στις τάξεις ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μουτσόπουλο για την εξαιρετική εισαγωγή. Και τώρα, κύριε συνάδελφε, είναι στιγμή που θα σας περιβάλλουμε με το επίσημο διάσημο της Ακαδημίας Αθηνών.
Πριν ξεκινήσω για την ομιλία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ την Ακαδημία Αθηνών και θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Εξοχότατε πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, σεβαστά μέλη της Ακαδημίας, αξιότιμα μέλη της κυβέρνησης, κυρίες, κύριοι, πανασχολιότατε, με αισθήματα βαθιά συγκίνησης και ειλικρινούς τιμής, αποδέχομαι σήμερα την εξαιρετική διάκριση της εκλογής μου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Η στιγμή αυτή αποτελεί όχι μόνο κορυφαίο ορόσημο στη διαδρομή μου, αλλά και βαριά ευθύνη για τη συνέχιση της προσφοράς στην επιστήμη, τα γράμματα και τον πολιτισμό. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τα μέλη της Ακαδημίας που με τίμησαν με την ψήφο τους. Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί για μένα κίνητρο για μεγαλύτερη αφοσίωση στην επιστημονική μου δραστηριότητα και επιβεβαίωση της σημασίας του έργου που έχω επιτελέσει μέχρι σήμερα. Η ένταξή μου στην Ακαδημία Αθηνών σηματοδοτεί μια κορύφωση της πορείας μου που ήταν αφιερωμένη στη διερεύνηση κρισίμων ερωτημάτων για τη βιολογία, την ψυχική υγεία και τη δημόσια υγεία. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ συνοπτικά σε έναν από τους βασικούς άξονες της ερευνητικής μου δραστηριότητας που αφορά τους παθογενετικούς μηχανισμούς του στρες. Το έργο μου εστιάζει στην κατανόηση της παθογενούς συμβολής του χρόνιου ψυχοκοινωνικο-οικονομικού στρες στην ανάπτυξη των χρόνιων μη μεταδεδόμενων νοσημάτων, όπως οι καρδιομεταβολικές νόσοι, οι ψυχιατρικές διαταραχές και ο καρκίνος, αλλά και στην αυξημένη ευαλωτότητα που επιφέρει στις λοιμώξεις. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε με τραγικό τρόπο τη σημασία αυτών των ευρημάτων, καθώς η διαχρονική έκθεση σε χρόνιο στρες συνδέθηκε με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στην υγεία που συνδυάζει τη βιολογία, την ψυχολογία και την κοινωνική πραγματικότητα. Η προσέγγιση αυτή μας καλεί να επανεξετάσουμε τη δημόσια υγεία με βάση μια ενιαία βιο-ψυχοκοινωνική θεώρηση που αναγνωρίζει ότι η ευημερία δεν εξαρτάται μόνο από τη βιολογική αλλά και από την κοινωνική και οικονομική υγεία. Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει συμβάλλουν στην ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου της πρόληψης, με έμφαση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων που ξεκινούν από την παιδεία σε όλα τα στάδια της ζωής και ενισχύουν το φαύλο κύκλο του στρες και της ασθένειας. Η σύνδεση αυτών των δεδομένων με τις προκλήσεις της εποχής μας, όπως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η κοινωνική ανισότητα και παγκόσμιες υγειονομικές κρίσεις, κάνει το έργο αυτό επίκαιρο και άμεσα συνδεδεμένο με την αποστολή της Ακαδημίας Αθηνών. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία νέων προσεγγίσεων που να προάγουν την υγεία σε όλα τα επίπεδα, από την ατομική έως την παγκόσμια. Η Ακαδημία Αθηνών, με την πνευματική της παράδοση και το κύρος της, αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για τη διάχυση τέτοιων γνώσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτεία και την κοινωνία. Ως νέο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, δεσμεύομαι να συνεισφέρω σε αυτό το έργο με όλη μου την ενέργεια και την αφοσίωση. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη στιγμή στους δασκάλους, τους συνεργάτες και την οικογένειά μου που υπήρξαν συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη και την έμπνευση που μου παρήχαν. Θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα στη σταθερή στήριξη της οικογένειάς μου που με στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια του αγώνα και που παρά τις συχνές απουσίες μου κατάφερε αλόβητη να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή σε τρεις νέες θαυμάσιες οικογένειες. Τελικά σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνετε και υπόσχομαι να υπηρετήσω τις αξίες της Ακαδημίας με σεβασμό, ταπεινότητα και πάθος για τη γνώση και την πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ξεκινήσω την ομιλία μου για την ενδοκρονική βάση του στρες, των επιπτώσεών του στην υγεία και τις θεραπείες του. Όλοι μιλάμε για στρες σήμερα και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Η οικονομική κρίση, η πόλεμη, η πανδημία. Καταλάβαμε όλοι τι πάνε να πει στρες. Και εμένα αυξηθήκαν και οι citations που έλαβα. Διαπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια της μελέτης ότι τελικά η στρεσολογία και η ενδοκρινολογία
έχουν μεγάλη αλληλοεπικάλυψη. Η ομιλία αυτή έχει τα εξής σύντομα μέρη. Πρώτον, θα σας πω δύο λόγια για την πολυπλοκότητα και την ενδοκρινολογία, πώς σχετίζονται αυτά και τι σχέση έχουν με τον άνθρωπο. Δεύτερον, θα μιλήσω για τους νευροενδοκρινικούς μηχανισμούς της αντίδρασης στο στρες, απλά. Τρίτον, για τις αρνητικές δράσεις που έχει το στρες και την παθολογία που προκαλεί στον άνθρωπο. Τέταρτον, σε ένα μόνο slide, για την αξιολόγηση κάποιου για το πόσο στρες έχει υποστεί στη ζωή του και υφίσταται. Και τέλος, για την διαχείριση του στρες και τη θεραπεία. Καταρχήν, να ξεκινήσω να σας πω ότι στο γνωστό σύμπαν ο άνθρωπος είναι το πιο πολύπλοκο «ον» που γνωρίζουμε, όχι μόνο σαν άνθρωπος άτομο, αλλά σαν άνθρωπος πολιτισμός. Σε αυτό το slide θα πω 2-3 πραγματάκια. Έχουμε εξαιρετικά πολύπλοκα κύτταρα και αποτελούμεθα όλοι από 13 εκατομμύρια κύτταρα. Το μισό μας γονιδίωμα αποτελείται από ιούς, τους οποίους ενσωματώσαμε κατά τη διάρκεια της εξέλιξής μας, οι οποίοι τελικά μας χρησιμεύσαν και μας χρησιμεύουν, διότι έχουν επιταχύνει τη γενετική μας εξέλιξη. Δεύτερον, ότι το μεγαλύτερο μέρος του γονιδιώματός μας ασχολείται με τη ρύθμιση και η ρύθμιση των κυττάρων μας είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Τρίτον, ότι μεταξύ μας διαφέρουμε μόνο κατά 0,1% ένα της χιλίης, αν κοιτάξει κανείς το γονιδίωμά μας. Αυτό το 1/1000 είναι αρκετό για να μας κάνει αυτούς που είμαστε διαφορετικοί. Αλλά υπάρχει λόγος γι' αυτό. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο Science ότι ο λόγος που είμαστε τόσο σχετικοί είναι ότι είμαστε όλοι προϊόντα 1.200 ατόμων. Περίπου πριν από 800.000 χρόνια εξαφανίστηκε όλο το γονιδίωμα του ανθρώπου και εμείς είμαστε απόγονοι αυτών των 1.200 που επέζησαν. Αυτό έχει τεράστια σημασία και για την νοσολογία που έχουμε σήμερα, για το πώς είμαστε σήμερα. Τέλος, θα πω ότι γνωρίζουμε πλέον πάνω από 100.000 μεταλλάξεις, ίσως και 200.000, που ευθύνονται για τα λεγόμενα γενετικά νοσήματα. Και τα πιο γνωστά γενετικά νοσήματα, τα λεγόμενα πολυγονιδιακά, όπως είναι ο διαβήτης και η παχυσαρκία και όλα αυτά, και αυτά εξαρτώνται από γνωστά γονίδια, συνδυασμούς. Το δεύτερο πολύπλοκο μέρος του ανθρώπου είναι ο εγκέφαλός του. 100 δισεκατομμύρια βάσεις, δηλαδή αστρονομικά νούμερα, συνάψεις. Αυτό σημαίνει 10.000 φορές ο αριθμός των ήλιων στο γαλαξία μας. Επίσης, γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλός μας, μολονότι είναι 2% του βάρους μας, καίει 20% της ενέργειας. Είναι φοβερά ενεργοβόρο. Γιατί? Διότι κάνει όλες αυτές τις διεργασίες οι οποίες μας κάνουν ανθρώπους. Και επιπλέον έχουμε την ιδιότητα του εγκεφάλου μας που λέγεται πλαστικότητα. Και όσο νεότερος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πλαστικός είναι ο εγκέφαλός του. Και ο πλέον πλαστικός εγκέφαλος βέβαια είναι ο εγκέφαλος του εμβρίου και ο εγκέφαλος στα 5-6 πρώτα χρόνια της ζωής. Αλλά ακόμα και στα βαθιά γεράματα διατηρούμε πλαστικότητα. Γι' αυτό και μετά από εγκεφαλικά έχουμε επάνωδο πολλές φορές πολλών λειτουργιών. Εδώ είναι ένα σχήμα που δείχνει πώς από την αρχή του σύμπαντος, που πιστεύουμε ότι ήταν περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν που ξεκίνησε με τη μεγάλη έκρηξη, πώς η πολυπλοκότητα ξεκίνησε από πολύ χαμηλή και μεγάλωσε. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ύψιστο της πολυπλοκότητας και περιέργως και χωρίς να γνωρίζουμε γιατί, ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα αποτελεί την αιχμή του δόρατος της πολυπλοκότητας. Πολυπλοκότητα σημαίνει πληροφορία μέσα στη μονάδα του χώρου. Συνεπώς, μέσα στα κυταράκια μας, στον εγκέφαλό μας, υπάρχει μια φοβερή πληροφορία, έτσι, που δεν την ξέρουμε αλλού στο σύμπαν, το γνωστό. Συνεπώς, είμαστε μοναδικοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, η ενδοκρινολογία έχει σχέση με την μεγάλη σχέση με την πολυπλοκότητα, διότι οι ορμόνες είναι τα σήματα αυτά τα οποία κυκλοφορούν από το ένα κύτταρο στο άλλο, από το ένα ρόνο στο άλλο και μαζί ρυθμίζουν αυτή την πολύπλοκη
ιδιότητα που λέγεται ζωή. Συνεπώς έχουμε τις ορμόνες, ακόμα και φερομόνες που είναι μεταξύ διαφορετικών ατόμων, όλα αυτά είναι κομμάτι της ανθρώπινης πολυπλοκότητος. Είναι ενδιαφέρον ότι όταν γύρισα πίσω να δω πώς ξεκινήσαν αυτές οι έννοιες της πολυπλοκότητος και της ισορροπίας, της ομοιόστασης κλπ, διαπίστωσα ότι ξεκίνησαν στην αρχαία Ελλάδα με τον Πυθαγόρα, ο οποίος πρώτος είπε και έγραψε ότι το σύμπαν είναι ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αρμονία. Αυτή τη λέξη το ανέφερε. Και αυτή η αρμονία μπορεί να διαταράσσεται από διαταρακτικές δυνάμεις, όμως επαναφέρεται από προσαρμοστικές δυνάμεις. Αυτή λοιπόν η έννοια της ισορροπίας της πολυπλοκότητος μεταφέρθηκε από τον μαθητή του, τον Αλκμαίωνα, ο οποίος ήταν από τον Κρότονα, γιατρός, και αυτή την ισορροπία τη λέει και ο άνθρωπος το ίδιο είναι, σε ισορροπία είναι και την ονόμασε ισονομία, που είναι σωστή λέξη. Όμως η λέξη αυτή δεν έπιασε και αργότερα μετατράπηκε από τον Ιπποκράτη και τους Ιπποκρατικούς σε ευκρασία, δηλαδή σωστή μίξη των χυμών. Επειδή τότε πιστεύανε στη θεωρία των χυμών, η οποία δεν είναι πολύ εκτός, γιατί τελικά χυμή είναι και οι ορμόνες μέσα στους χυμούς είναι. Λοιπόν, ευκρασία και δυσκρασία ήταν η νόσος. Η ιδιοσυγκρασία κάτι το ιδιαίτερο. Μετά από τον Ιπποκράτη, ο Επίκουρος έδωσε τον καλύτερο ορισμό, την ονόμασε ευστάθεια. Και οι ευστάθιοι και ευσταθίες, η αρχική ονομασία μας ήρθε από τους Επικούριους, οι οποίοι ονομάζαν τα παιδιά τους ευστάθιους και ευσταθίες. Μετά περάσαν 2.400 χρόνια από τον Επίκουρο για να ξαναβρει την έννοια ο Walter Cannon στην Αμερική, περίφημος φυσιολόγος, και να την ονομάσει αυτή την ισορροπία ομοιόσταση. Οπότε η ομοιόσταση είναι η ισορροπία μας, από τη μια μεριά είναι τα σωσογόνα ερεθίσματα που μας διαταράσσουν και από την άλλη μεριά είναι οι προσαρμοστικές δυνάμεις του οργανισμού μας που επαναφέρουν την ισορροπία. Είναι όλα αυτά αρχαίες έννοιες και είναι οι πρώτες που γνωρίζω στον κόσμο. Δηλαδή, ακόμα και οι Ανατολικοί, οι Κινέζοι, δεν το είχαν πει έτσι ξεκάθαρα. Μιλάγανε για γιν και γιάνγκ, αλλά ξεκάθαρα, όπως το είπαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, δεν το είπαν. Λοιπόν, και εδώ είναι ο ορισμός του Επικούρου, ότι η ευστάθεια είναι το της σαρκός και ψυχής ευσταθές κατάστημα. Έβαλα δηλαδή και την ψυχή μέσα, όπως έτσι είναι σωστό, μαζί πάνε αυτά. Συνεπώς, το στρες είναι η κατάσταση στην οποία απειλείται η ομοιόστασή μας και σε εμάς τους ανθρώπους, επειδή έχουμε επίγνωση του πότε είμαστε στρεσαρισμένοι, το ίδιο είναι. Όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε ζορισμένοι ή στρεσαρισμένοι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε αναστάτωση μέσα στον οργανισμό μας. Οι ορμόνες μας έχουν αλλάξει. Είναι ορμόνες του στρες. Τώρα, ο άλλος μεγάλος νόμος πολυπλοκότητας εκφράστηκε πολύ ωραία από τον Αριστοτέλη, ο οποίος τι είπε βασικά, ο νόμος της μεσότητας. Είπε ότι η μεσότης είναι ότι το καλό βρίσκεται μεταξύ δύο κακιών. Της μεν καθ' υπερβολήν, της δε κατέληψην. Και πραγματικά έτσι είναι. Το μέτρον άριστον, που είναι στους Δελφούς. Τώρα, αυτή είναι η καμπύλη του Αριστοτέλου και το Αριστοτέλη και ισχύει σε όλα τα ομοιοστατικά συστήματα του οργανισμού, παντού, όπου και να κοιτάξετε, ακόμα και στις αρετές. Λοιπόν, εκεί στη μέση, λοιπόν, είναι εκεί που πρέπει να κειμενόμεθα στη ζωή μας. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτό ισχύει και για το στρες. Το έχουμε ανάγκη το στρες μέχρι σε ενός βαθμού. Και γι' αυτό και το λέμε ευστρες, το καλό στρες. Αν δεν έχουμε αρκετό, υποφέρουμε. Αν απομονώσεις κάποιον σε μια φυλακή ή κάπου, θα υποφέρει. Θα είναι πολύ στρεσαρισμένος. Το ίδιο και από την άλλη μεριά, αν τον ζωρίσεις πολύ. Συνεπώς, το στρες χρειάζεται και χρειάζεται να είναι εντός των ορίων που μπορούμε να το ελέγχουμε. Και έχουμε λοιπόν το ευστρες και το distress, το καλό στρες και το κακό στρες, και βέβαια τα κακά που μας έχουν συμβεί στην ανθρωπότητα μέχρι σήμερα οφείλονται στο κακό στρες, στο distress, όχι στο καλό στρες. Λοιπόν, το άλλο που είναι επίσης πολύ σημαντικό στην έννοια του στρες είναι ότι ο άνθρωπος έχει την εσωτερική τάση να ελέγχει το περιβάλλον του. Από τη στιγμή που ξυπνάει το πρωί, κάνει πράγματα με τα οποία ελέγχει το περιβάλλον. Και η μάθηση αυτό είναι.
Και αυτό που κάνετε τώρα εσείς, προσπαθείτε να καταλάβετε μια έννοια, και αυτό είναι, σας διεγείρει μια ολόκληρη λειτουργία μες στον εγκέφαλο. Αυτό λοιπόν το ονομάσαν οι Αμερικανοί πριν 50 χρόνια περίπου, effectance. Και ακόμα δεν έχει βρεθεί ο ελληνικός όρος, γιατί δεν είναι αποτελεσματικότητα. Είναι η τάση για αποτελεσματικότητα. Υπάρχει και στη φαρμακολογία, βέβαια, γιατί το αναγνωρίζουν σαν χορμήσεις, όρμησης, και οι φιλόσοφοι το αναγνωρίζουν ως κονάτους. Σπινόζα αναφερόταν σε αυτή την εσωτερική τάση του ανθρώπου και τον ονόμαζε κονάτους. Και τα παιδάκια, μια φορά με αυτισμό που τα βλέπετε να κουνιούνται και να χτυπιούνται κλπ, είναι ακριβώς η έκφραση αυτού του φαινομένου. Αυτή η αυτοδιέγερση που προσπαθούν να κάνουν. Τώρα, τα στρεσογόνα ερεθίσματα είναι πολλά και οτιδήποτε μας ζορίζει θεωρείται στρεσογόνο ερέθισμα. Από τα καθημερινά μικροπροβλήματα μέχρι τις μεταβατικές περιόδους της ζωής, η εφηβεία, πράγματος χάρη, η εμεινόπαυση, η παιδική ηλικία, η νεογονική ηλικία, όλα αυτά είναι περίοδοι μεταβατικές που είναι αρκετά στρεσογόνες για τον οργανισμό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι τα στρες, πολύ σημαντικά είναι τα στρες, τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και η φτώχεια είναι εδώ. Η ανεργία είναι εδώ. Όλα αυτά είναι φοβερά στρεσαριστικά για τον άνθρωπο. Τέλος, για να μην λέω πολλά, και τη χρόνια νόση και ορισμένες θεραπείες χρόνιων νόσων είναι στρεσογόνες και ψυχιατρικές καταστάσεις όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η διαταραχή της προσωπικότητας, οι φοβίες είναι στρες. Οι φλεγμονές όταν χρονίσουν είναι στρες. Ο ύπνος όταν λείπει είναι στρες, έλλειψη ύπνου, φοβερό στρες. Όταν αποσυζευνόμεθα από το βιολογικό ρολόι, το οποίο είναι 24 ώρο, και αυτό είναι στρες. Γι' αυτό τα ταξίδια, αυτοί που ταξιδεύουν πολύ, έχουν στρες στον οργανισμό. Αυτοί που δουλεύουν μέρες, νύχτες, έχουν στρες. Και τέλος, τα τελευταία χρόνια έχουμε και το στρες το ψηφιακό, η υπερβολική πληροφορία. Και χαρακτηριστικά, αυτή ο βομβαρδισμός που έχουμε την πληροφορία λέγεται μεταμοντέρνο στρες. Και εκεί έχουμε και το cyborg stress, που είναι η εξάρτηση από τις οθόνες μας. Και τελευταία έχουν βγει και τα εξής νέες νεολογισμοί. Πρώτον, hikikomori, που είναι η πλήρης εξάρτηση, είναι η γιαπωνέζικη λέξη. Κυρίως εφήβων, οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι, κάθονται κολλημένοι πάνω στο ίντερνετ. Δεύτερον, need, έφηβοι που δεν θέλουν ούτε να δουλέψουν, ούτε να πάνε σχολείο, ούτε να εκπαιδευτούν. Σου λέει τίποτα. No education, no training, no employment. Και τελευταία λέξη που μπήκε στην... είναι, τη λένε νομοφοβία, που είναι λάθος βέβαια, εννοούν νομομπιλφόβια. Δηλαδή ο φόβος που έχεις να ξεχάσεις το κινητό σου στο σπίτι. Το λένε νομοφοβία στα αγγλικά, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα ένα πολύ βασικό, μια πολύ βασική έννοια είναι εδώ. Ότι το στρες, η αντίδραση που έχουμε στον οργανισμό μας όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, είναι φτιαγμένο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι για χρόνιο διάστημα. Είναι οξύ. Και το σύστημα του στρες που διεγείρεται όταν έχουμε στρες, προκαλεί τρεις συμπεριφορές βασικά. Και είναι πολύ βασικό, δεν το έχουμε μόνο εμείς. Το έχουν και τα ζώα. Οι γάτες, οι σκύλοι, τα λιοντάρια. Όταν στρεσαριστεί ένα ον και είναι μέρος του κατωτέρου εγκεφάλου, δεν οφειλώσει από πάνω που έχουμε εμείς, κάνει τρία πράγματα. Fight, flight, freeze, τα τρία F's. Δηλαδή, πάλι, φυγή και πάγωμα. Η πάλι αντιστοιχεί στην επιθετικότητα και στο θυμό. Ο φόβος, το flight είναι ο φόβος και το άγχος και το πάγωμα είναι η απελπισία. Λοιπόν, τι σημαίνει σήμερα? Σήμερα δεν έχουμε τέτοιου είδους οξύ στρες πια. Είναι ελάχιστο. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Σήμερα το στρες είναι χρόνιο ψυχοκοινωνικο-οικονομικό στρες. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε φυσιολογία, από την άλλη μεριά έχουμε παθολογία. Τα άτομα που είναι χρόνια στρεσαρισμένα, που είναι δυστυχώς
70% του κόσμου σήμερα, του μοντέρνου κόσμου, έχουν μια χρόνια κατάσταση κατά την οποία έχουν αυξημένο θυμό, φόβο και απελπισία και κυμαίνονται μεταξύ αυτών των τριών καταστάσεων. Άλλοι πιο πολύ το φόβο, το άγχος δηλαδή, άλλοι πιο πολύ το θυμό. Δεν έχει σημασία. Πάντως αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι για να το έχεις όταν έχεις οξέα στρες. Όχι όταν έχεις, όταν ζεις κανονικά τη ζωή σου. Δεν πρέπει να είναι εκεί, διότι αυτό είναι που κάνει και τη ζημιά. Συνεπώς πιστεύουμε ότι όλοι είμαστε σε μια καλή ομοιόσταση. Κάτι μας συμβαίνει, αλλάζει η ομοιόσταση, μπαίνει μέσα το σύστημα του στρες, παράγει τις ορμόνες, τις κορτιζόλη κλπ. Και αυτό μας βοηθάει και σύντομα γυρίζουμε εκεί που είμαστε πριν. Αυτό δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στον οργανισμό. Και το χαστούκι που δίνει ο δάσκαλος που έδινε παλιά στο παιδί, εντάξει, το έδινε, στρεσαριζόταν, μετά από μια-δύο ώρες είχε περάσει. Δεν άφησε τίποτα αυτό πίσω. Ενώ αυτό το χρόνιο, συνέχεια, είναι σαν το σκόρο που τρώει τον οργανισμό. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο άλλες πιθανότητες με το στρες. Όταν χρονίζει το στρες, πιάνουμε μια ισορροπία η οποία μας επιτρέπει την επιβίωση. Δεν πεθαίνουμε, αλλά είμαστε δυσφορικοί, δυστυχείς. Και ταυτόχρονα, επειδή οι ορμόνες του στρες είναι συνέχεια παράγονται, αντί να μας βοηθάνε, αρχίζουν σιγά σιγά και κατατρώνε τον οργανισμό. Αυτό λοιπόν είναι το χρόνιο στρες, είναι η χρόνια δυσομοιόσταση, κακή ομοιόσταση ή κακόσταση. Και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση να μάθει κανείς από το στρες και να το αντιμετωπίσει καλύτερα την επόμενη φορά. Ή να ζει τέτοιο τρόπο ζωής που είναι ο οργανισμός και ο εγκέφαλος στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οπότε οτιδήποτε στρες και αν έρθει να το αντιμετωπίσει επιτυχώς. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει λέξη γι' αυτό, το λέμε υπέρσταση. Είναι μια κατάσταση ανεβασμένης ισορροπίας και αυτό είναι και το ζητούμενο. Τώρα, αν γυρίσουμε πίσω στην αρχαία Ελλάδα, θα δούμε ότι τα είχαν πει και αυτά τα τρία φιλοσοφικά ρεύματα των σκεπτικών, στοικών και επικουρίων μιλάγαν για αταραξία και απονία. Αταραξία της ψυχής και απονία του σώματος. Αυτό σήμερα επανήλθε στη βιβλιογραφία, στα αγγλικά και το λένε resilience. Και θα δείτε εκατοντάδες βιβλία που βγαίνουν στην Αμερική κυρίως, αγγλόφωνα, που μιλάνε για resilience. Δηλαδή, ανθεκτικότητα. Είναι η ψυχοσωματική ανθεκτικότητα. Τα είχαν πει και είχαν δίκιο όπως τα είχαν πει. Συνεπώς, η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να ανθίσταται σε στρογγόνα ερεθίσματα και να επανέρχεται γρήγορα ο οργανισμός στην ομοιόσταση. Όποιος το πετύχει αυτό, έχει επιτύχει στη ζωή του και θα ζήσει ευτυχισμένος και για πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό που σας είπα προηγουμένως για το ότι κάποτε η ανθρωπότητα ήταν μόνο 1.200 άτομα, έχει προηγούμενα. Πριν περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια έγινε μια μεγάλη μετάλλαξη σε ένα γονίδιο, το οποίο μπόρεσε να αυξήσει τον εγκέφαλο από 380 γραμμάρια, που ήταν ο εγκέφαλος του κοινού προγόνου με το χιμπατζή, και να τον κάνει περίπου 1,5 κιλό, 1.300 με 1.500 γραμμάρια. Ήταν ένα πολύ σημαντικό γονίδιο που το έκανε αυτό. Δεν έχει σημασία πώς το λένε. Και μετά έγινε ένα δεύτερο, αφού χωρίσαμε από τους Νεάντερθαλ και τους Ντενισόβαν, που είναι δύο άλλα είδη που χαθήκανε, ένα δεύτερο το οποίο αύξησε κατά πολύ το μετωπίο λοβό, στον οποίο εδράζονται όλες οι ανθρώπινες ανώτερες λειτουργίες. Και εδώ ακριβώς που βλέπετε εδώ, είναι το bottleneck, είναι εκεί που η στενοπός, μέσα από την οποία πέρασε το ανθρώπινο γονιδίωμα, για να έρθει σε εμάς τώρα με τα καλά και τα κακά που προσέλαβε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, για να μην ανησυχούμε, έχουν γίνει πολύ καλές μελέτες που έχουν κοιτάξει το γονιδίωμα των ανθρώπων από κόκαλα και αυτά που βρίσκουν. Και τι έχει συμβεί, τα τελευταία 40.000 χρόνια έχουμε μια επιτάχυνση της αλλαγής του γονιδιώματος. Η εξέλιξή μας αλλάζει.
Και μάλιστα αυτό το ωραίοτατο βιβλίο λέγεται «Η έκρηξη των 10.000 χρόνων». Και μιλάνε για έναν ενάρετο κύκλο πολιτισμού και γενετικής. Ο πολιτισμός επηρεάζει τη γενετική και η γενετική επηρεάζει τον πολιτισμό. Και εδώ βλέπετε πόσο πολύ το γονιδίωμα άρχισε να αλλάζει τα τελευταία 40.000 χρόνια. Τα κόκκινα στην Αφρική, επειδή εκεί έγινε η πρώτη ανάπτυξη, τα πρώτα 250.000 χρόνια της εξέλιξης του ανθρώπου, την εννοώ της πολιτισμικής, ήταν εκεί. Περίπου πριν 50.000 χρόνια ήρθανε στην Ευρώπη και στην Ευρασία και στην Ασία. Συνεπώς, εδώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορυφή, δηλαδή αλλάζει το γονιδίωμά μας και προσαρμόζεται στην κουλτούρα μας, η οποία και επίσης αλλάζει πολύ γρήγορα. Και μάλιστα έχει αλλάξει εξαιρετικά γρήγορα. Ο Ρόμπερτ Κάπλαν προημερών μίλησε για προμηθεϊκή εποχή. Δηλαδή, όπως ο Προμηθέας έδωσε την πυρά στον άνθρωπο, τη φωτιά, φαίνεται τώρα η ψηφιακή τεχνολογία, η AI κλπ. Είναι μια καινούργια έκρηξη που έχει η ανθρωπότητα στον πολιτισμό της. Εδώ είναι όλες οι ανθρώπινες ιδιότητες και θα αναφερθώ σε δύο ή τρεις πολύ σημαντικές. Το πρώτο είναι ότι έχουμε το λόγο και τη λογική σκέψη. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε, παρότι λένε, έχουμε ελεύθερη βούληση, σαφώς, γιατί αν δεν είχαμε, δεν θα είμαστε εδώ και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι, δεν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν υπήρχε τίποτα. Και το effectance αναφέρθηκα ήδη. Και τέλος, έχουμε ένα φοβερό σύστημα ενσυναίσθησης και φροντίδας, που σημαίνει σύστημα ανάπτυξης ηθικής. Και τώρα τα καινούργια δεδομένα που έχουμε είναι, φαίνεται ότι η ηθική έχει μπει στο DNA του ανθρώπου. Πιστεύουμε παλιά ότι γεννιόταν το παιδί και την ανέπτυσε μετά τη γέννηση, με τη σχέση με τη μητέρα κλπ. Όχι πλέον. Λοιπόν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι ένα όργανο, είναι πολλά όργανα μαζί. Τα λέμε δίκτυα στον εγκέφαλο. Επικοινωνούν το ένα με το άλλο και αυτό λέγεται συνδεσιμότητα. Και τώρα πλέον μπορούμε να δούμε ποια δίκτυα, ποια όργανα λειτουργούν, με ποια σειρά και πώς επηρεάζει το ένα τον άλλο. Αυτό είναι πλέον πολύ απλό στο λειτουργικό MRI. Και το αναφέρω αυτό γιατί τελευταία έχει πολύ ωραία δουλειά με το στρες και τι σημαίνει στον εγκέφαλό μας. Λοιπόν, όταν έχουμε στρες, παράγουμε από τον κατώτερο εγκέφαλο, τον πιο ζωικό εγκέφαλο, παράγουμε κορτιζόλη, κατεχολαμίνες και άλλες ορμόνες, οι οποίες μας βοηθάνε να ξεφύγουμε. Ανάμεσα στις ορμόνες που παράγουμε, παράγουμε και μία κιτοκίνη, δηλαδή μία ορμόνη του ανασωλογικού συστήματος, η οποία έχει φλεγμονώδη δράση. Θα μου πείτε τι το χρειάζεται ο οργανισμός. Το χρειάζεται για να ξεκουραστεί. Γιατί το στρες καταπανάς πολύ ενέργεια, παράγει σε δεύτερη φάση την εντελευκίνη 6 και προκαλεί πληγή και κόπωση για να ξεκουραστεί κανείς. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν φτιαχτεί με τεράστια σοφία. Λοιπόν, εδώ αυτό που βλέπετε το αναμένο είναι το σύστημα του ανθρώπου στο οποίο εδράζεται η αυτογνωσία. Εκεί εδράζεται η γνώση του εαυτού, το παρελθόν μας, το παρόν μας και το μέλλον μας. Αυτό το κομματάκι που βλέπετε καίει 50% της ενέργειας. Και δεν σταματάει ποτέ. Δουλεύει μέρα, νύχτα και όταν κοιμόμαστε δουλεύει. Τώρα, όταν έχουμε στρες και διηγερθεί το σύστημα του στρες, τι γίνεται. Ανάβει ένα δίκτυο στον εγκέφαλο που λέγεται το δίκτυο της επιφυλακής. Δηλαδή μας λέει ξυπνήστε, έτσι, προσέξτε, κάνετε πράγματα. Αυτό το δίκτυο καταστέλει το σύστημα το προηγούμενο που σας είπα, της αυτογνωσίας. Δηλαδή, σπάβεις να σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Και εν συνεχεία διεγείρεται το τρίτο δίκτυο, που είναι το δίκτυο το εκτελεστικό. Και τι γίνεται. Σε περίπου 250 milliseconds, δηλαδή υποσυνείδητα, παίρνεται η απόφαση μες στον εγκέφαλο τι θα κάνει ο οργανισμός. Fight, flight ή freeze. Έτσι. Και μετά μέσα σε 30 milliseconds γίνεται η ενέργεια. Ο άνθρωπος έχει το πλεονέκτημα που έχουμε τον τεράστιο φλοιό μας, που σημαίνει ότι το ελέγχουμε αυτό το σύστημα. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε fight, ούτε flight, ούτε απελπισία, freeze.
Χρειάζεται να πάρουμε τη σκέψη και να χειριστούμε κατάλληλα τη στιγμή. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχει ο άνθρωπος, που δεν το έχει κανένα άλλο όν. Λοιπόν, το άλλο σύστημα που εμπλέκεται πάρα πολύ και είναι το σύστημα που θα αργήσουν πολύ να το βάλουν στις μηχανές, είναι το σύστημα του πάθους. Λέγεται σύστημα της αμοιβής ή της ειδονής. Όπως είχε πει ο Επίκουρος, την ειδονή αρχήν και τέλος λέγομεν είναι του μακαρίου ζήν. Δηλαδή, είναι η παραγωγή δοπαμίνης, όπως έχει ακούσει. Όταν είμαστε καλά, παράγουμε δοπαμίνη και αισθανόμαστε θετικά. Όταν καταστήλουμε δοπαμίνη, αισθανόμαστε άσχημα. Εδώ βασίζεται και η ηθική, οι πράξεις, τα πάντα. Τώρα, τι γίνεται, εδώ είναι το σύστημα αυτό, δεν έχει σημασία, ξεκινάει, και αυτό είναι του παλαιού εγκεφάλου σύστημα. Το έχουν το ίδιο και τα ζώα. Λοιπόν, όταν έχουμε οξύ στρες, το διεγείρουμε αυτό το σύστημα. Θα λέει, μα γιατί. Γιατί χρειαζόμαστε να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι. Δεν θέλουμε αισιοδοξία. Αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα τα παρατήσουμε. Όμως, εάν συνεχιστεί το στρες για πάνω από 2 εβδομάδες, κατά μέσο όρο, τότε πλέον το σύστημα αυτό καταστέλλεται. Εκεί είναι το χρόνιο στρες. Δηλαδή, το χρόνιο στρες σημαίνει χρόνια δυσφορία. Και ανάλογα με το τι αδυναμία έχει ο καθένας, ο άλλος το εκφράζει σαν άγχος, ο άλλος το εκφράζει σαν εξάρτηση από φάρμακα, ο άλλος το εκφράζει σαν κάπνισμα ή άτμισμα. Δηλαδή, πολλά από αυτά είναι εκφράσεις της δυσφορίας με τον άνθρωπο να προσπαθεί να ανακουφιστεί με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν καλοί τρόποι και κακοί τρόποι. Η άσκηση, ένας περίπατος σε έναν κήπο, είναι ένας καλός τρόπος. Το να καπνίσεις τσιγάρο είναι ένας κακός τρόπος. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, είπαμε να το καταλάβουμε όλοι μας, και δεν το ξέρουν ούτε οι γιατροί ακόμα, είναι ότι έχουμε αυτό το σύστημα, το 24ωρο, το κυρκάδιο που λέμε, το οποίο είναι σε όλα μας τα κύτταρα και συντονίζεται από τον εγκέφαλο. Το φως είναι που το συντονίζει. Τώρα με τα φώτα αυτά τα ηλεκτρικά το έχουμε μπερδέψει λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που συμβαίνει το εξής. Όταν το πρωί διεγείρεται το βιολογικό ρολόι, αυτό τι κάνει. Ενώνεται με την υποδοχεία της κορτιζόνης, αυτό το δείξαμε εμείς πριν από χρόνια, και τον κάνει αντεκτικό στη δράση της κορτιζόλης. Πώς τον φωσφοριλιώνει, κάνει μια φωσφοριλίωση. Όταν λοιπόν συμβεί αυτό, τις πρωινές ώρες που είναι διεγερμένο το ρολόι, η κορτιζόλη δεν μας βλάπτει. Τις βραδινές ώρες που το ρολόι είναι τελείως κάτω, η υποδοχή της κορτιζόλης είναι τελείως αδιανή και ευαίσθητη και μας βλάπτει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τι κάνει η κορτιζόλη. Το πρωί πριν ξυπνήσουμε, περίπου στις 5 το πρωί, αρχίζει και ανεβαίνει. Και στις 8 το πρωί που ξυπνάμε, ας πούμε κατά μέσο όρο, μας έχει ήδη προετοιμάσει. Ξυπνάμε φρέσκοι, έτοιμοι για την ημέρα. Αυτό συνεχίζεται για μερικές ώρες και μετά το μεσημεράκι, μετά το γεύμα, αρχίζει και πέφτει. Και τις βραδινές ώρες πέφτει στο μη ανιχνεύσιμο, πάρα πολύ χαμηλά. Και μετά ξανά αρχίζει να ανεβαίνει στις 4.30-5 το πρωί. Αυτές οι βραδινές ώρες είναι πολύ σημαντικές να μην έχουμε αυξημένη κορτιζόλη. Που είναι ακριβώς αυτό δυστυχώς που κάνουμε εμείς που ζούμε τη μοντέρνα ζωή. Γιατί αυτοί που είναι στρεσαρισμένοι έχουν επιπέδωση του ρυθμού. Δηλαδή το πρωί πέφτει, που σημαίνει ότι ξυπνάνε κουρασμένοι. Τυπικό αυτό στο χρόνιο στρες. Και το βράδυ είναι ανεβασμένο, που σημαίνει κάνει ζημιά. Διότι παρουσία κορτιζόλης, οι ιστοί του οργανισμού δεν επιδιορθώνονται. Η κορτιζόλη είναι μια καταβολική ορμόνη, τα κρατάει όλα κάτω. Γι' αυτό λοιπόν τις βραδινές ώρες, πολύ βασικό για όλους μας, που η κορτιζόλη είναι χαμηλή, όπως βλέπετε εδώ, να είμαστε μη στρεσαρισμένοι. Δεν ξέρω, στο σπίτι μας, στο πάρκο, κάπου που να αισθανόμεθα καλά. Κάτω βλέπετε την ακετηλίωση του υποδοχέα. Εδώ βλέπετε την ευαισθησία των ιστών στην κορτιζόλη, πολύ ανεβασμένη τις βραδινές ώρες. Και εδώ βλέπετε τι γίνεται στο στρες, που είναι επίπεδο όλη την ημέρα η κορτιζόλη. Και στο επόμενο βλέπετε τι συμβαίνει όταν ταξιδεύει κανείς πέρα δόθε σε μεγάλες αποστάσεις, όπως υπερπόντιες αποστάσεις. Ή άτομα τα οποία δουλεύουν μέρες και νύχτες εναλλακτικά, ή άτομα τα οποία έχουν το λεγόμενο κοινωνικό
jet lag, που σημαίνει ότι, όπως στην Αμερική, 5 μέρες την εβδομάδα κοιμώνται στις 11, Παρασκευή και Σάββατο ξενυχτάνε. Αυτό για τον οργανισμό είναι σκότωμα. Συγγνώμη, κάτι πάτησα εδώ, κάτι έγινε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Προχώρησε πολύ μπροστά, αλλά όπου να είναι θα το τελειώσω, γιατί πιστεύω ότι σας κούρασα λίγο. Λοιπόν, κάτι πολύ πρακτικό. Βασικά, η μυϊκή μάζα που έχουμε, η σκελετική μυϊκή μάζα, είναι ο καλύτερος προβλεπτικός παράγων για το πόσο θα ζήσουμε. Έτσι. Όλες οι μελέτες αυτό δείχνουν, οι επιδημιολογικές. Όσο πιο καλά μυϊκή μάζα έχουμε, τόσο καλύτερα είναι. Λοιπόν, και τώρα πλέον έχουμε αρχίσει να μετράμε όχι μόνο την οστική μάζα, την οστική πυκνότητα, μετράμε και την μυϊκή μάζα. Και επιπλέον μπορούμε και μετράμε και την κοιλιακή, το λεγόμενο κοιλιακό λίπος, το οποίο μαζεύεται σιγά-σιγά όταν έχει κάνει χρόνιο στρες, επειδή αυτό κάνει η κορτιζόλη. Ανεβάζει τη γλυκόζη, η γλυκόζη ανεβάζει την ινσουλίνη και τα δύο μαζί αυξάνουν το κοιλιακό λίπος, το σπλαχνικό. Αυτό είναι που παράγει τη φλεγμονή, τις φλεγμονώδεις κιτοκίνες. Συνεπώς, όσο πιο πολύ τέτοιο έχει κανείς, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Παρουσία κορτιζόλης, φτιάχνουμε λίπος, δεν φτιάχνουμε μη και δεν φτιάχνουμε οστά. Μεγάλες μελέτες με 100.000 ανθρώπους που πραγματοποίησαμε στην Ιταλία πριν από μερικά χρόνια και ακόμα εξακολουθούν αυτές να γίνονται, δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένο λίπος μες στην κοιλιά, ελαττωμένη μυϊκή μάζα, και παραπονούνται για τα λεγόμενα μους μη ιατρικά εξηγούμενα, ερμηνευόμενα συμπτώματα, αυτά τα άτομα έχουν εξορισμού, αυτό αποδείξαμε εδώ, αυτά είναι τα διάφορα μους, τα διάφορα συμπτώματα που παραπονείται ο ασθενής. Έχω ζαλάδα το πρωί, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, διάφορα τέτοια. Εδώ ρωτήσαμε 14 από αυτά. Όποιος είχε 3 και άνω, ήταν χάλια ο οργανισμός του. Δηλαδή, μετρήσαμε, εδώ φαίνεται, διάφορες, για να μην σας μπερδεύω, φλεγμονώδεις ουσίες, κορτιζόλη πρωί-βράδυ κλπ. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί που είχαν αυξημένη φλεγμονή, που βλέπετε στη μέση, και αυτοί που είχαν απώλεια του ρυθμού της κορτιζόλης, αυτή ήταν και η πιο χάλια στον οργανισμό. Είχαν ελάχιστη μυϊκή μάζα, είχαν πάρα πολύ αυξημένο κοιλιακό λίπος και είχαν και λιπόδη διήθηση των ιστών. Και επιπλέον μπορούμε και μετράμε μια άλλη παράμετρο που λέγεται heart rate variability, δηλαδή πώς επηρεάζει το παρασυμπατικό σύστημα το ρυθμό της καρδιάς. Και αυτά τα άτομα λειτουργούν μόνο με συμπατικό σύστημα. Και μιλάμε για την πλειοψηφία, δεν μιλάμε για λίγους. Λοιπόν, και δυστυχώς αυτό ξεκινάει από νωρίς. Αυτό το βάλω αυτό το slide να θυμηθώ. Εδώ βλέπετε νέα παιδιά που είναι υπέρβαρα επαχύσαρκα δεξιά, έχουν αυξημένο λίπος, ελαττωμένη ξηρά μάζα, αυξημένο λίπος μέσα στους μυς και στο ύπαρ και ελαττωμένη σκελετική μάζα, μυϊκή μάζα και οστική μάζα. Δηλαδή το πρόβλημα αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς. Και το αν είναι κάποιος υπέρβαρος ή παχύσαρκος, δεν σημαίνει ότι δεν υποφέρουν όργανα όπως η μυς και τα οστά. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία είναι συμπτώματα στην ουσία. Τα βλέπεις και λες υπάρχει πρόβλημα από κάτω. Και όντως υπάρχει. Όσοι έχουν υπερβαρότητα και παχυσαρκία έχουν αυτά τις αλλαγές που σας είπα στον οργανισμό τους. Όμως, και πολλοί λεπτοί άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα όντας λεπτοί. Αυτό λοιπόν έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια παράδοξη παχυσαρκία. Έχουν όλα τα κακά των παχυσάρκων χωρίς να είναι παχύσαρκοι. Είναι γιατί τους προστατεύει το γονιδίωμά τους. Έχουν γονίδια τα οποία δεν τους επιτρέπουν να παχύνουν. Όμως, οι αλλαγές αυτές του χρονίου στρες
υπάρχουν στον οργανισμό τους. Οπότε αν βάλω τώρα στην ηλικία των 55 ετών τους υπέρβαρους, τους παχύσαρκους και τους λεπτούς που έχουν παράδοξη παχυσαρκία, είναι περίπου 80% του πληθυσμού. Λοιπόν, μπορούμε να βρούμε αν κάποιος έχει στρεσαριστεί και πόσο έχει στρεσαριστεί χωρίς πρόβλημα στα ιατρεία μας. Και προσπαθώ να το περάσω σε όλους τους ενδοκρινολόγους που ασχολούνται με παχυσαρκίες και τέτοια. Διότι έχω μία λίστα από πράγματα που κάνουμε, από τη φυσική, το ιστορικό και τη φυσική εξέταση, ερωτηματολόγια σωστά, heart rate variability, μέτρηση της οστικής πυκνότητας, τα πάντα. Επίσης, μπορούμε να μετρήσουμε και τη βιολογική ηλικία. Αν κάποιος μπορεί να είναι 40 χρόνων και λόγω χρονίου στρες να έχει βιολογική ηλικία 60 χρόνων. Αυτό πλέον μπορούμε να το δούμε με ποικίλους τρόπους, όχι με ένα και δύο. Και επίσης, οι πιο πολλοί από αυτούς που έχουν παχυσαρκία, είτε παράδοξη είτε κανονική, έχουν και άπνοια του ύπνου το βράδυ. Που σημαίνει ότι κάθε νύχτα είναι σαν να πνίγονται. Ανεβαίνει η κορτιζόλη. Αυτό εμποδίζει ακόμα για τα καινούργια φάρμακα να δουλέψουν. Δηλαδή, χρειάζεται να το ξέρει κανείς το θέμα αυτό για να χειριστεί αυτούς τους ασθενείς. Και τέλος, βέβαια, έχουμε και πάρα πολλά εργαλεία ερευνητικά με τα οποία μελετάμε το στρες στον άνθρωπο σε μεγάλη λεπτομέρεια. Και για να μην σας αφήσω χωρίς να πω και δύο λόγια για την θεραπεία. Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τη φύση, δηλαδή τη γενετική, το έθος, δηλαδή την επιγενετική, το περιβάλλον και το λόγο. Συνεπώς, αυτό που έχουμε έναντι όλων των άλλων όντων του πλανήτη είναι ο λόγος. Και η λογική πρέπει να μας επιβάλλει τις σωστές αλλαγές της ζωής μας, έτσι ώστε να μην πάσχουμε. Και εδώ είναι από τον Πλούταρχο αυτό. Λέει, κράτης των δι προσαλληπίαν φάρμακων ο λόγος και η δια τούτου Παρασκευή προσπάσας του βίου μεταβολάς. Συνεπώς, χρησιμοποιούμε τη λογική μας και η λογική λέει ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα ώστε να αποκτήσουμε την αντακτικότητα που σας είπα πριν, να ελαττώσουμε το βραδινό στρες, όλα αυτά που σας είπα και εάν δεν μπορούμε, να πάμε σε αυτόν που ξέρει, να τον ρωτήσουμε και να μας συμβουλέψει τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα Ιπποκρατικά, τα ξέραμε, ήταν 4. Διατροφή, μέτρια άσκηση, καλός ύπνος και κυρκάδια κανονικότητα. Αυτά είναι πολύ βασικά, έτσι, και τα εξήγησα ήδη. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε σήμερα, στη σημερινή ζωή, είναι το stress management. Δηλαδή, η διαχείριση του στρες. Πώς θα το διαχειριζόμαστε. Εδώ βλέπετε ένα παιδί 15 χρόνων. Το είδα εδώ, μετά την COVID, είχε παχύνει. Εδώ, αυτό το στενό που βλέπετε εδώ, ήταν η καρδιά του δούλευε μόνο με συμπαθητικό σύστημα. Σε 5 μήνες διατροφή και άσκηση, η καρδιά του άνοιξε, το παρασυμπαθητικό άρχισε να δουλεύει και ανέβασε την ξηρά μάζα και κατέβασε τη λιπόδη μάζα. Για αυτό σας δείχνω ότι δουλεύει. Απλά με μερικές τέτοιες απλές αλλαγές μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, και εδώ είναι όλο το τι μπορούμε να κάνουμε με το στρες. Καταρχήν υπάρχουν μερικά κοινωνικά προαπαιτούμενα που παίζει ρόλο και η κοινωνία εδώ. Μετά έχουμε διατροφή, άσκηση, ύπνος και κυρκάδια κανονικότητα, διαχείριση του στρες, το εύστρες, κάθε μέρα να έχουμε μια ενδιαφέρουσα ζωή, προφανώς. Να την ευχαριστούμε την ημέρα. Να έχουμε το φαινόμενο της ροής. Δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί αυτό. Είναι το φαινόμενο του να κάνεις κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ που χάνεσαι μέσα σε αυτό. Αυτό είναι ονομαστεί flow. Όσο πιο πολύ τέτοιο έχεις μέσα σε μια εβδομάδα, τόσο ανεβαίνει το συναίσθημά σου, τόσο καλύτερα αισθάνεσαι. Μετά έχουμε διαφόρους μεθόδους που τις λέμε μέθοδο νοοπαιδείας, δηλαδή στην ουσία πρακτικής άσκησης του κεφάλου. Και πρέπει να πω ότι και η προσευχή εδώ μέσα πέφτει. Και η προσευχή επικοινωνείς. Δουλεύει ο εγκεφαλός σου. Και θα σας πω πώς δουλεύει τελικά. Και τέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το να έχει κανείς νόημα στη ζωή του.
Όχι νόημα της ζωής, νόημα στη ζωή του καθενός. Ο καθένας μπορεί να βρει το δικό του νόημα. Λοιπόν, εδώ είναι τα βασικά προαπαιτούμενα τα κοινωνικά. Το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει μια ασφάλεια, κοινωνική ενσωμάτωση, να δίνει στους ανθρώπους την ικανότητα να μπορούν να ασκήσουν αυτά που ξέρουν καλά, competence που λέγεται, να τους επιτρέπεις να είναι αυθεντικά, να μην λένε ψέματα, να μην παριστάνουν ότι είναι κάποιοι άλλοι, να έχουν σχετική αυτονομία και τέλος να παρέχει και ένα καλό περιβάλλον. Δηλαδή στα inner cities της Αμερικής το περιβάλλον δεν είναι καλό, έτσι. Όταν οι σφαίρες σφυρίζουν από το ένα κτίριο στο άλλο και τα παιδάκια που δεν φτάνουν τίποτα, κάθε τόσο σκοτώνονται. Λοιπόν, το είπε και ο Πλάτωνας, η επιστήμη, δηλαδή η καλή γνώση φέρνει ευδαιμονία. Αυτό ευστρες είναι βασικά, η απόκτηση γνώσης. Και εδώ είναι οι διάφορες μέθοδοι νοοπαιδείας. Τα λένε, έχουν διάφορους όρους με τα οποία αναφέρονται σε αυτά. Έχουμε τις λεγόμενες meditations, διαλογισμούς, και υπάρχουν διαφόρων τύπων, έχουν μελετηθεί όλοι και μάλιστα στο Max Planck της Λειψίας ασχολούνται ειδικά με αυτό το θέμα και όντως ηρεμεί ο οργανισμός, πέφτει κορτιζόλη, όλα αυτά δουλεύουν, η προσευχή δουλεύει και τελευταία στο μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα μία από τα μέλη ανέπτυξε τη λεγόμενη πυθαγόρια αυτογνωσία που είναι μια τεχνική που εφάρμοζε ο Πυθαγόρας, παρακαλώ. Το εφάρμοζε κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Η λεγόμενη, τα χρυσά έπι, τα λεγόμενα. Αυτό κάνει ακριβώς τα ίδια με ό,τι κάνουν και οι άλλες νοοπαιδείες του κεφάλου. Και βέβαια στην Αμερική αυτά έχουν γίνει πλέον της μόδας, έτσι. Γιόγκες και όλα αυτά. Μέχρι και οι Rolling Stones το πάνε. Αλλά πλέον αυτά έχουν μπει πλέον στην κανονική νευροεπιστήμη. Δεν γελάμε πια, και εγώ γελούσα κάποτε με αυτά. Τι είναι αυτά. Γιατί δεν υπήρχαν αποδείξεις. Τώρα όμως υπάρχουν. Υπάρχουν πειράματα και αποδείξεις. Το τελευταίο που θα ακούσετε είναι η χρήση συσκευών με τις οποίες για 10-20 λεπτά την ημέρα εφαρμόζει κανείς στον εγκέφαλο μια συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Περιέργως, όλες οι συχνότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί δουλεύουν. Με τόσο λίγο την ημέρα, 10-20 λεπτά, και αλλάζει τελείως η διάθεση του ανθρώπου. Έχουν δουλέψει στο άγχος, δουλεύουν στην κατάθλιψη και στην αϊπνία. Και η δική μου απάντηση στο πώς δουλεύουν είναι ότι κάνουν μίξη των περιοχών του εγκεφάλου που σας είπα προηγουμένως, των δικτύων. Γιατί όταν κάποιος είναι στενοχωρημένος και κατατεθλιμμένος, δουλεύει μόνο ένα μέρος του κεφάλου. Οπότε αυτό, με τέτοιες μεθόδους, όπως και με τη meditation, διαχέεται. Και αυτή η διάχυση είναι αρκετή για να ανεβάσει το συναίσθημα. Συνεπώς, επειδή λέω, μα δεν είναι δυνατόν να δουλεύουν όλα, τελικά δουλεύουν όλα γιατί κάνουν αυτή τη διάχυση. Αλλιώς δεν θα δουλεύαν. Θα ήταν μία συχνότητα που θα δούλευε. Δουλεύουν όλες. Αποδεδειγμένα. Τώρα πήραν και από το Food and Drug Administration άδεια και από τον EMA. Τώρα, η καλή ζωή, ο καλός τρόπος ζωής, προφανώς μας βοηθάει. Δεν αποκτάμε τα χρόνια νοσήματα στα οποία αναφέρθηκα και το αποτέλεσμα είναι να ζούμε καλύτερα. Όμως, αυτό είναι από τον WHO, από τον POI. Για να ξέρετε τι είναι αυτά που είναι και το έχουν μετρήσει πάρα πολύ καλά. Προσέξτε, 40% της υγείας εξαρτώνται από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Δεύτερον, 10% από το φυσικό περιβάλλον, 30% από τον τρόπο ζωής και μόνο 20% από το σύστημα υγείας. Συνεπώς, το σύστημα υγείας της χώρας από νοσοκεντρικό πρέπει να γίνει υγειοκεντρικό. Δηλαδή, πρέπει να στοχεύσουμε στην πρόληψη και στο να μην αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Διότι και τα έξοδα θα είναι λιγότερα και η κοινωνία θα είναι ευτυχέστερη. Θα έχετε ακούσει για τη θετική ψυχολογία που χρησιμοποιούν τώρα πολλοί ψυχολόγοι. Η θετική ψυχολογία δεν είναι τίποτα άλλο από τη διέγερση του συστήματος της αμοιβής
και της καταστολής του συστήματος του στρες. Όλα αυτά δουλεύουν, ό,τι δουλεύει, δουλεύει μέσα αυτού του συστήματος. Και γι' αυτό πιστεύω, και θα τελειώσω εδώ με αυτό το slide, ότι χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση στην διαχείριση του στρες που ξεκινάει αλλαγές τρόπου ζωής, δεξιότητες στη ζωή που πρέπει να ξεκινήσουν πολύ νωρίς από τους παιδικούς σταθμούς, τεχνικές αυτές που χαλάρωσης για τις οποίες αναφέρθηκα και τέλος, όταν δεν μπορούμε μόνοι μας, να πηγαίνουμε στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους που ξέρουν τι γίνεται για να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε ένα σωστό τρόπο ζωής. Συγγνώμη, το βιάστηκα λίγο, αλλά είναι τεράστιο το θέμα και δεν ήθελα να το αφήσω ανολοκλήρωτο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερως διαφωτιστική ομιλία σας. Η Ακαδημία Αθηνών σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη τιμή και σας απευθύνει θερμές ευχές για την επιτυχή συνέχιση του έργου σας. Λύεται η συνεδρία. Ο κύριος Χρούσος ακολούθως παραθέτει μια δεξίωση στη διπλανή ανατολική αίθουσα της Ακαδημίας και βεβαίως σας περιμένουμε όλους εκεί. Σας ευχαριστούμε.